καταδικάζει αυτό το κατάπτυστο φορολογικό νομοσχέδιο και ζητάει εδώ και τώρα την απόσυρσή του. Μία απόσυρση όμως που θα προκύψει από τον δικό σας αγώνα των αυτοαπασχολούμενων μικρών ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων που στενάζετε πραγματικά με την φορολόγηση από το πρώτο ευρώ κιόλας και δεν τρέπεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να αποκαλεί φοροφυγά, να αποκαλεί απατεώνα και κλέφτη τον ελεύθερο επαγγελματία. Αυτή η πολιτική πρέπει να κρεμοτσακιστεί. Επιβάλλουνε το τεκμήριο των ελεύθερων επαγγελματιών με αυθαίρετα κριτήρια, με κριτήρια της τριετίας. Ακόμα κι αν έχει ζημιά, ακόμα κι αν δεν έχει εισόδημα, σου λέει από τα 10.200 ευρώ καλείσαι να πληρώσεις συν το τέλος επιδιδεύματος 1.600 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουν οι τριετίες, ανεβαίνει και το χαράτσι, ανεβαίνει ο κεφαλικός φόρος. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι τράπεζες προστατεύονται από αυτό το αστικό κράτος με τον αναβαλλόμενο φόρο. Μόλις πέρυσι, το 2022, οι τραπεζίτες είχαν καθαρά κέρδη 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος, μόνο το πρώτο εννιάμηνο του 2023, 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Κι όμως, αυτοί δεν πληρώνουν ούτε ευρώ για το πρώτο ευρώ. Να λοιπόν ποια είναι η ταξική τους πολιτική. Είναι η πολιτική που προστατεύει τους εφοπλιστές με 58 φοροαπαλλαγές και τους καθορίζει ότι ο φόρος τους θα ισούται με τα ναύλα μιας ημέρας. Δηλαδή με την εθελοντική φορολογία. Ας ρωτηθεί κάποιος από εσάς, ζητήθηκε από οποιαδήποτε κυβέρνηση εθελοντική φορολόγηση? Βεβαίως και όχι. Ο αυτοαπασχολούμενος, και αυτή είναι η πρόταση, την οποία πρόταση νόμου που θα καταθέσει το ΚΚΕ τις προσεχείς ημέρες, αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο στα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος, να πάρθουν μέτρα απαλλαγής από τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Γι' αυτό και καλούμε και τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που πλήττει αυτή η φορολεηλασία και η φορολιστία με το νέο προϋπολογισμό του 24 που κατέθεσε χθες ο Χατζηδάκης και καλεί το λαό να βάλει το χέρι στη τσέπη για να δώσει επιπλέον 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τη τσέπη του για άμεσους και έμεσους φόρους, όταν 143 επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο μόνο από τους έμεσους φόρους είχαν 45 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν πληρώνουν δεκάρα τσακιστή στο ελληνικό δημόσιο. Αυτός ο λαός λοιπόν πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Το ΚΚΕ είναι εδώ, θα στηρίξει τον ειδικό σας τον αγώνα, αλλά σε μία προοπτική να ανατραπεί αυτή η πολιτική που υπηρετείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις στο όνομα των δημοσιονομικών στόχων και των μνημονίων που ως γνωστόν όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους και έχουν βάλει την υπογραφή τους φαρδιά πλατιά. Καλή δύναμη.